να απαντήσω ή να τοποθετηθώ σε όσα μπορώ. Πρώτον, ακούστηκε νομίζω από τον Νίκο το Γόντικα πριν από λίγο για την πορεία των προγραμμάτων επιδότησης στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004, του 2011, του 2016 και του 2022. Για τον τελευταίο του 2022 δεν ξέρουμε και το σύνολο δεν έχει γίνει επιμερισμός των χρημάτων. Πράγματι, η κατάσταση δεν είναι καλή. Ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων δεν έχουν απορροφηθεί. Η κύρια αιτία είναι ότι απαιτούνται ήδη οι πόροι ή οι τόκοι σε επίπεδο τραπεζών φτάνουν το 9% για τις επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι απαγορευτικό αυτό. Φαίνεται ότι στον πρωτοτεογενή τομέα η Λακωνία έχει μια εξαιρετική πορεία και στον τριτογενή ακολουθεί η Μεσσηνία και στον δευτερογενή η Κορινθία. Δεν έχουμε δεδομένα για τα χρήματα τα οποία δίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ώστε να εξάγουμε συμπεράσματα. Φαίνεται όμως η ζωτικότητα των περιοχών. Δηλαδή από την Αρεόπολη μέχρι τη Μονεμβάσια, η παραθαλάσσια αυτή περιοχή έχει μια μεγάλη κινητικότητα. Δεν είναι καλά τα αποτελέσματα, τα παρακολουθούμε κάθε 3 μήνες για την περιοχή μας και αυτό είναι η αλήθεια. Επίσης υπόθηκε μια αλήθεια προηγουμένως, την οποία θέλω να τονίσω κι εγώ, είναι το τι γίνεται με το ΕΣΠΑ. Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για απορροφητικότητα. Δεν ξέρω ποιος σύμβουλος μίλησε γι' αυτό. Δεν είναι το μείζον η απορροφητικότητα. Μιλάμε συνεχώς για απορροφητικότητα και δαπάνες. Τα πήραμε τα λεφτά. Τι κάναμε με αυτά τα χρήματα, τι έργα προτάξαμε και ποιες ανάγκες ζήσαμε, γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Είχα εισηγηθεί στην ΕΝΑΕ, αν θέλετε, μην μιλάτε. Είχα εισηγηθεί στην ΕΝΑΕ να γίνει μία μελέτη. Πόσο συνέβαλε στην αύξηση του ΑΕΠ κατά περιφέρεια η κατανάλωση όλων αυτών των δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχουν τρέξει 5 προγράμματα μέχρι τώρα. Είναι βέβαιο ότι δεν καλύφθηκαν ανάγκες σε πολύ σημαντικό βαθμό. Και πολλά χρήματα πηγαίνουν στις τσέπες επιτηδίων. Αυτό είναι, αποτελεί μια πραγματικότητα. Σήμερα κάναμε μια κουβέντα με τους τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι θα αναλάβουν το θέμα των ΝΟΧΕ. Όπου είπαμε πραγματικά αυτό, ότι δηλαδή πρέπει να μιλάμε για ανάγκες. Διαφορετικά πολλά χρήματα πάνε στην ψηφοθυρία, στην διαιώνιση της παρουσίας των επικεφαλής και δεν έχουν πρακτικό αποτέλεσμα. Δεν καλύπτουν ανάγκες, δεν βελτιώνουν τη ζωή, δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Το να φτιάχνεις, ας πούμε, μια πλατεία σε μια πόλη η οποία έχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν αναφέρομαι σε κάποια συγκεκριμένη για να μην παραξηγηθώ, καταλαβαίνετε ότι δεν υπακούει σε κανένα κανόνα κόστους οφέλους. Λοιπόν, ησυχία παρακαλώ. Ησυχία παρακαλώ. Στο θέμα το σημερινό, νομίζω. Προφανώς όλοι οι συνάδελφοι μίλησαν για καλή επιτυχία. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε και κάποιες εντάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είμαστε ένα δύσκολο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου δεν υπήρχε πλειοψηφία. Το καταλαβαίνετε. Και έπρεπε να φτάνουμε σε συγκλήσεις. Και φτάσαμε σε πολλές συγκλήσεις και σε σημαντικές. Σηκώθηκαν και οι τόνοι καμιά φορά. Εγώ, συνάδελφοι, στενοχωρήθηκα για το εξής. Ότι με τον επικεφαλή τη Μίζωνος μειοψηφία, τις αντιπαραθέσεις τις έκανα εγώ στην προεκλογική περίοδο. Το είδατε. Εμένα βάζανε τι έλεγα το 2021 και έκανα την παράθεση. Λέω εδώ πέρα σε ποιο καθεστώς ζούμε ακριβώς. Έλεγα τα είπα αυτά ή δεν τα είπα. Είναι φοβερό αυτό να βάζουν τον Περιφερειάρχη τον νυν, αποκλεισμένος και ο νυν Περιφερειάρχης. Μην νομίζετε ότι εγώ έχω πρόσβαση. Θα σας πω τραγικά πράγματα. Εντάξει. Έβλεπα λοιπόν, μου λέει, αλλά σε είδα στην τηλεόραση χθες. Εμένα. Ναι, λέει, βριζόσουν με τον τάδε. Πότε λέω, έχουμε καιρό αυτή τη συνήθεια. Έτσι τόσο καλά και τόσο ωραία. Κάποιος άλλος έπρεπε να κάνει την παράθεση. Δεν πρέπει να την κάνω εγώ. Δεν αφήσαμε από αυτά τα οποία λέω. Αλλά δεν είναι δουλειές αυτές. Λοιπόν, θέλω και οι εντάσεις χρειάζονται. Θέλω να πω το εξής. Να ξέρετε ότι η αποχή μπορεί να είναι και πολιτική πράξη. Η αποχή μπορεί να είναι και πολιτική πράξη. Και όταν αυτοί οι οποίοι απέχουν πολιτικά επιστρέφουν, μάλλον δεν πάνε στα συστημικά κόμματα, πάνε αλλού. Αυτό διδάσκει η ιστορία. Κατά δε τη δική μου πολιτική εκτίμηση, το 2024 θα είναι μια χρονιά ευρύτατης κινητικότητας σε πολιτικό επίπεδο. Και αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Όσον αφορά στα άλλα, εγώ ειλικρινά ενοχλούμαι με το γεγονός ότι υποχωρεί η πολιτική στη λήψη αποφάσεων και οι επιχειρηματίες έχουν όλο και συνεχώς μεγαλύτερο ρόλο στα θέματα των αποφάσεων για την κοινωνία.
ελέγχουν κανάλια, ελέγχουν διαδρομές. Ξέρουμε τις προσπάθειες που έγιναν επί Σιμίτη για τον έλεγχο. Ξέρουμε για τα διαπλεκόμενα του Καραμαντζή. Θα θυμόσαστε εκεί, ξεχνάω την ταβέρνα πώς τη λέγανε. Όπου, του Μπαϊρακτάρι που δεν προχώρησε τίποτα και μετά και μετά. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο, ο επιχειρηματίας να έχει και ένα κανάλι και να παρεμβαίνει στην πολιτική μας ζωή, αυτά είναι πράγματα που δεν προϊονίζονται θετικές εξελίξεις για τον τόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι λέγονται για να μειώσουμε την επιτυχία κανενός. Αλλά αυτό τον τόπο πρέπει να τον διοικούν οι πολιτικοί, αυτοί οι οποίοι εκλέγονται. Αυτοί πρέπει να κατευθύνουν την πολιτική ζωή και της χώρας και της περιφέρειας και του Δήμου. Διαφορετικά περνάμε σε καταστάσεις οι οποίες δεν θα είναι θετικές, πιστεύω, για τον τόπο, όπως δεν ήταν σε κανέναν τόπο. Το να έχεις χρήματα και να έχεις μέσα πληροφόρησης, κάθε επιχειρηματίας πανεβαίνει ψηλά, αναζητάει και ένα κανάλι. Επομένως, μπορείτε να καταλάβετε τι βήματα μπορεί να γίνουν από εκεί και πέρα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, ανεξαρτησία. Εγώ εύχομαι, ελπίζω και θα γίνει, να είναι ανυπάκουοι οι δήμαρχοι, ανυπάκουοι οι περιφερειάρχες, κάπου όπου μπορούν και όπου επιβάλλει η συνείδησή τους, να είναι ανυπάκουοι. Για το δεύτερο θέμα, αυτό που. Για το θέμα να αναβληθεί, έρχεται νέα περιφερειακή αρχή να το διαχειριστεί το θέμα. Νομίζω είναι ισχυρά τα επιχειρήματα τα οποία κατατέθηκαν εδώ. Και εγώ παρακαλώ πάρα πολύ και το νέο ΕΣΠΑ να υπηρετήσω με ανάγκες, πραγματικές ανάγκες. Δεν ενδιαφέρει η απορροφητικότητα τόσο, ούτε οι δαπάνες. Τελειώσαμε, λέει, τα απορροφήσαμε όλα τα λεφτά. Ναι, αλλά πού? Αυτά που είπε, δεν ξέρω ποιος ήταν ο αγορητής ο προηγούμενος, είναι σωστά, έχει δίκιο. Πού πήγαν τα χρήματα τελικά? Ευχαριστώ. Ωραία. Το θέμα λοιπόν αυτό.